λοιπόν σε όλους. Είμαστε εδώ στην εκπομπή Πρώτος Σκόρερ, ο Ανδρέας Λεκάκης στο μικρόφωνο του NSTV, όπως και κάθε Δευτέρα. Σήμερα εκτάκτως θα κάνουμε 7 με 8 την εκπομπή μας. Ξεκινήσαμε λοιπόν για αυτήν την εβδομάδα. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα Δευτέρα 22 Γενάρη, με αρκετό κρύο στην Αθήνα και γενικότερα στην χώρα. Τα τελευταία 24 ώρα βρισκόμαστε άλλωστε και στην καρδιά του χειμώνα. Και μαζί βρισκόμαστε και στην καρδιά της αγωνιστικής σεζόν, στα μισά των αγωνιστικών υποχρεώσεων των ομάδων σε όλα τα αθλήματα. Σε μια Δευτέρα που θα συζητήσουμε και πάλι αρκετά πραγματάκια και θα ξεκινήσουμε με μπάσκετ, σε αντίθεση με τις περισσότερες φορές που ξεκινάμε με ποδόσφαιρο, γιατί σε περίπου μια ώρα έχουμε τζάμπολ σε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι στο κλειστό του ΟΑΚΑ, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, για τον δεύτερο γύρο της κανονικής διάρκειας της Α1, της Basket League. Ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες, τόσο από βαθμολογικής πλευράς όσο και από ψυχολογικής, γιατί όπως καταλαβαίνετε όποια ομάδα πάρει την νίκη, πέρα από το τι θα σημαίνει η νίκη για κάθε ομάδα που θα τα αναλύσουμε σε λίγο, θα πάρει και μια έξτρα ψυχολογική όθηση για την συνέχεια, που είναι πολύ δύσκολη και απαιτητική τόσο σε Ελλάδα όσο και σε Ευρώπη. Θα μιλήσουμε λοιπόν λίγο για το μεγάλο παιχνίδι που έρχεται σε περίπου μια ώρα στο ΟΑΚΑ. Θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, γιατί είχαμε και την διεξαγωγή της 19ης, αν δεν κάνω λάθος, αγωνιστικής στην Super League, όπου είχαμε και εκεί κάποια ενδιαφέροντα πράγματα για να πούμε. Είχαμε δράσει και στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Έχουμε μεταγραφές και κυρίως Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κινούνται σε πολύ γρήγορους ρυθμούς αυτόν τον Γενάρη για να ενισχυθούν. Επομένως θα δούμε λίγο και τις μεταγραφικές τους κινήσεις. Επομένως ας μην χάνουμε χρόνο, ας ξεκινήσουμε. Ξεκινήσουμε όπως είπαμε μπάσκετ με το μεγάλο παιχνίδι στο ΆΚΑ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Να πούμε πως αυτό το παιχνίδι είναι για τον δεύτερο γύρο, όπως είπα και στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Ένα πρωτάθλημα το οποίο από φέτος έχει ένα νέο σύστημα διεξαγωγής, όπως είναι γνωστό, το θυμίζω και για όποιους τυχόν δεν το θυμούνται. Έχει θεσπιστεί πλέον και ένας τρίτος γύρος στο πρωτάθλημα της Basket League, όπου εκεί οι ομάδες χωρίζονται σε δύο γκρουπ, ανάλογα με την τελική τους κατάταξη στο τέλος του δεύτερου γύρου, στο τέλος της regular season. Θα είναι οι ομάδες από τις θέσεις 7 ως 12 που θα σχηματίσουν ένα group και οι ομάδες από τις θέσεις 1 ως 6 που θα σχηματίσουν ένα άλλο. Και από τα match των ομάδων 7 ως 12 θα οριστικοποιηθεί εκεί στο τέλος του τρίτου γύρου ο υποβιβασμός της 12ης ομάδας στην τελική βαθμολογία. Ενώ ταυτόχρονα ο 7ος και ο 8ος έχει και από αυτή την άποψη ενδιαφέρον τον group αυτό. Θα πάρει μέρος στα play-off μαζί με τις ομάδες 1-6, η τελική κατάταξη των οποίων θα καθοριστεί από τα μονά παιχνίδια αυτού του τρίτου γύρου. Έχουμε δηλαδή έναν ακόμη έξτρα γύρο, σαν μισό γύρο πρωταθλήματος, καθώς θα παίξουν οι ομάδες 1-6 μεταξύ τους από μια φορά και οι ομάδες 7-12 μεταξύ τους από μια άλλη. Και πλεονέκτημα έδρας θα έχουν εκείνοι που τερμάτισαν στην υψηλότερη θέση στο τέλος του δεύτερου γύρου. Επομένως, αν ο Παναθηναϊκός τερματίσει πάνω από τον Ολυμπιακό στο τέλος της regular season, για παράδειγμα, θα αντιμετωπίσει τότε στο ΟΑΚΑ τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι του τρίτου γύρου. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα γιατί είναι πολύ σημαντική η νίκη και για τις δύο ομάδες στο ντέρμπι αυτό το απόψινό. Πέρα από την ψυχολογική όθηση, υπάρχει πολύ σημαντικό βαθμολογικό κίνητρο και για Παναθηναϊκό Άκτορ και για Ολυμπιακό. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός είχε επικρατήσει στον πρώτο γύρο μέσα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας του Ολυμπιακού. Μάλιστα πήρε μια νίκη με 12 πόντους. Είναι αρκετά ισχυρό προβάδισμα, γιατί και η διαφορά θα παίξει ρόλο σε ενδεχόμενη ισοβαθμία. Και επίσης την περίοδο εκείνη όπου ο Παναθηναϊκός είχε πάρει την νίκη στην έδρα του Ολυμπιακού, ήταν ένα αποτέλεσμα που έκανε αίσθηση. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αποτέλεσε έκπληξη, γιατί ποτέ δεν έκπληξε ένα αποτέλεσμα σε τόσο μεγάλο ντέρμπι. Έκανε όμως αίσθηση, γιατί ο Ολυμπιακός είχε με το μέρος του ένα πολύ μεγάλο σερί. Είχε χάσει μόνο σε ένα μάτς των τελικών του περσινού πρωταθλήματος, το οποίο βέβαια το κατέκτησε, όπως και το κύπελο. Κατέκτησε το double.
Και ο Ολυμπιακός έτρεχε ένα πολύ μεγάλο επιμέρους σκορ υπέρ του, όπως και τρέχει ακόμη δηλαδή, κόντρα στον Παναθηναϊκό. Είχε νικήσει και τον Παναθηναϊκό στην παράταση σε ένα πολύ συναρπαστικό μάτς για τον πρώτο γύρο της EuroLeague. Γενικότερα οι δύο ομάδες θα τα πούνε πάρα πολλές φορές φέτος. Υπάρχουν παιχνίδια για το ελληνικό πρωτάθλημα, υπάρχουν παιχνίδια για την EuroLeague. Δεν αποκλείεται να συναντηθούν και στο κύπελο Ελλάδος τον επόμενο μήνα, στο Ηράκλειο. Υπάρχουν αρκετά παιχνίδια. Πάμε να δούμε τι σημαίνει ενδεχόμενη νίκη του Παναθηναϊκού στο απόψινό παιχνίδι. Θα σημαίνει ότι η ομάδα του Αταμάν θα κάνει το 2-0 στα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό στην κανονική διάρκεια. Επομένως, και όλα αυτά τα λέμε παίρνοντας σαν δεδομένο ότι θα πάρουν νίκες στα τελευταία αυτά παιχνίδια της κανονικής διάρκειας, δεν θα στραβοπατήσουν με κάποια άλλη ομάδα. Επομένως, ο Παναθηναϊκός θα έχει το πλεονέκτημα εν ώψη των play-off, ακόμη και να χάσει από τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι του τρίτου πλέον γύρου του πρωταθλήματος, δεν θα έχει καμία απολύτως ανησυχία, γιατί θα έχει κλειδώσει την πρώτη θέση με μια δεύτερη νίκη απόψε και θα έχει το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα play-off του πρωταθλήματος. Από εκεί πέρα, εάν ο Ολυμπιακός νικήσει απόψε μέχρι και με 11 πόντους διαφορά, θα ισοφαρίσει σε νίκη στον Παναθηναϊκό, θα είναι στο 1-1 η σειρά, όμως θα υστερεί στην διαφορά, γιατί όπως είπαμε και νωρίτερα, έχει νικήσει με 12 πόντους ο Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ, έχει νικήσει με 66-54, θυμίζω. Όμως, οποιαδήποτε νίκη του Ολυμπιακού, έστω και με ένα πόντο διαφορά, θα σημαίνει πως τίποτα ακόμη δεν έχει κρυθεί για το πλεονέκτημα έδρας των play-off και το παιχνίδι του τρίτου γύρου θα είναι ένας τελικός μεταξύ των δύο ομάδων. Όποια ομάδα νικήσει θα έχει αυτή τον πλεονέκτημα. Τώρα, αν ο Ολυμπιακός νικήσει με μεγαλύτερη διαφορά από τους 12 πόντους, θα έχει κάνει την πλήρη ανατροπή και θα υπερτερεί σε ισοβαθμία του Παναθηναϊκού και θα τον υποδεχθεί λογικά στον τρίτο γύρο, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, έχοντας και το πλεονέκτημα. Θα έχει φτιάξει δηλαδή μια πολύ καλύτερη μοίρα για τον εαυτό του στο φετινό πρωτάθλημα. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και το ενδεχόμενο να νικήσει ο Ολυμπιακός με ακριβώς 12 πόντους. Τότε θα σημαίνει αυτό ότι οι δύο ομάδες θα έχουν την απόλυτη ισοβαθμία. Θα έχουν από μια νίκη με ίδια διαφορά πόντων. Σε αυτή την περίπτωση να πούμε πως μετράει συντελεστής επίθεσης και άμυνας, με τον Ολυμπιακό να υπερτερεί αυτή τη στιγμή. Αλλά τότε θα χρειαστεί να περιμένουμε τη λήξη του πρωταθλήματος. Αφού θα πρέπει να δούμε και τα σκορ με τα οποία θα νικήσουν οι δύο ομάδες στα εναπομείνοντα 7 παιχνίδια μέχρι το τέλος της regular season. Ξαναλέω ότι εκτός από όλα αυτά τα βαθμολογικά που είπαμε, η νίκη απόψε δίνει και ένα έξτρα κίνητρο και μια έξτρα ψυχολογία για τις ομάδες εν ώψη και της συνέχειας της σεζόν, η οποία είναι δύσκολη. Ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, παίζει στην επόμενη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα στη Μαδρίτη με την πρωτοπόρο Ρεάλ. Κάθε παιχνίδι είναι απαιτητικό στην EuroLeague, αλλά απόψε οι δύο αιώνιοι μάχονται για τα πρωτεία στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός δεδομένα είναι σε καλύτερη αγωνιστική κατάσταση, έχει βελτιωθεί πάρα πολύ όσο προχωράει η σεζόν και αυτό φαίνεται και από τα αποτελέσματά του στην EuroLeague. Βέβαια και ο Ολυμπιακός προέρχεται από ένα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα, τη νίκη επί της Maccabi Tel Aviv στο ΣΕΦ μετά από δύο συνεχόμενες ήττες και μια νίκη που την είχε πολύ μεγάλη ανάγκη η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα, που δεν έχει αποφύγει γενικότερα την γκρίνια ο μπασκετικός Ολυμπιακός φέτος. Ξαναλέω ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή δείχνει να βρίσκεται σε καλύτερη φόρμα, να έχει το momentum, να βελτιώνεται διαρκώς, να βρίσκει λύσεις. Αλλά και ο Ολυμπιακός έχει την ψυχολογία ξανά και θα ξαναπούμε ότι σε αυτά τα μεγάλα παιχνίδια πολλές φορές και το τι έχει προηγηθεί και η φόρμα μεταξύ των ομάδων που αγωνίζονται δεν μετράει. Επομένως περιμένουμε σε περίπου μια ώρα να δούμε το πολύ μεγάλο παιχνίδι μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού στο ΟΑΚΑ.
Και ελάχιστα λεπτά μετά είχαμε το κερδίσμα του πέναλτι για τον Τόλκης και το τέλειο του Μαρτινέη στο 28ο λεπτό για να γίνει το 0-2. Και από εκεί και πέρα κρύφτηκε το παιχνίδι, κατά την εντύπωση, γιατί και ο Άρης που γενικότερα ήταν σε καλή κατάσταση, προκόταν να μην ξεχνάμε και από την πολύ μεγάλη πρόκληση στα πέναλτι του Τσάεκ, συνεχίζει στο κύπελο με υψηλέ διεύσει, γιατί είναι και μεσαυρώσει έτσι που θεωρητικά δομινούμε. Και ο Ολυμπιακός προηγουμένως από την Ασία απέναντι, όπως το Παναθηναϊκό, χαμένο για τον Ολυμπιακό τώρα. Σε ένα παιχνίδι για το Παναθηναϊκό που για πρώτη φορά κρίνεται στα πέναλτι σε αυτή τη φάση του κυπέλου, δεν διεκδικεί το αποκλειό της Ολυμπιακής, αλλά ήταν σαν αυτό το πόσο κρίθηκε η διαδικασία αυτή των απέναντι. Νομίζω και οι δύο ομάδες σε δρόμο από την προσπάθεια μεσοδόματα, κόστησε η υπερπροσπάθεια του Κατσού προς τον Άρη, όπως φάνηκε, γιατί ο Άρης πραγματικά δεν απειλήσε ιδιαίτερα τον Ολυμπιακό, δεν έπεισε πράγματα μέσα στο επίπεδο. Τέλειωσε το παιχνίδι άλλωστε με 6 σούτ με 5 κανένα στην αντίπαλη εστία. Και κάπως έτσι ήταν μοιραίο με τα υπηθεί σε αυτό το μάτς και το γκολ που έβαλε το έβαλε στο 28 λεπτό με αυτό το γκολ που είχε ουσιαστικά την κίνη και το δικτύο που δεν έκανε τελική στην εστία. Ο Άρης ήταν κάτι που αλλά είπαμε ότι το Άρης πάντα έχει την διαδρομή του κυπέλου και γενικότερα στον οργανισμό του Άρη το κύπελο είναι το πιο πολύ μεγάλο. Αυτό όμως θα δούμε αν θα μπορέσει η ομάδα που έχει μάθει που πέταξε ένα πολύ μεγάλο ποδοσφαιριστή την ΑΕΚ να φτάσει ένα τελικό μετά από 14 χρόνια. Γιατί αν δεν ξέρω του Άρη, ήταν το 2010, το 2010 το Άρη ήταν το γκολ του Λέβη. Ούτε και ο Ολυμπιακός έφερε τη ιδιαίτερα με την απόψη του, γιατί όταν έφερε το μήνυμα πραγματικά δεν είχε τίποτα αξιόλογο. Όμως σε αυτή τη φάση αυτό που κρατάει για τον Ολυμπιακό είναι ότι οι Σερβόντι και αυτοί τους πήρανε. Και την επιθετική παρουσία ο Ζέρφιν Μαρτίνς που σιγά σιγά, όταν ήταν το κύριο Ολυμπιακό του Μονακό, σιγά σιγά βρέθηκε τα πραγματικά του και δείχνει ότι μπορεί να βοηθήσει για την διαρκή συνέχεια τη σεζόν. Ενώ να πούμε πως ήταν στην αποστολή του τα δύο νέα, τα δύο τελευταία μετά από το κύμα του Ολυμπιακού, ο Τσικίνιο και ο Όρτα, οι δύο Πορτοκάλι Κάφου και ο Ολυμπιακός, τον πρώτο από την Βενφίκα την αγόρασε και το δεύτερο βαθμό από την Τράγκα. Αυτός δεν ήταν γενικότερα λύση στην Κάφα, αυτή είναι και λίγο λίγο λίγο. Πάμε λίγο να πούμε τα παιχνίδια, αλλά μία κυκλισία 4-1, για να πασαραϊκό 0-2, όχι πανετολικός 1-0 και από εκεί και πέρα είχαμε και δύο πεντάρες για τους κεφαλούς, ο Πάο πέρασε από τον Πόλο με 1-5 και η ΑΕΚ πέρασε από το Περιστέρι και δείξε 0-5 τον Ατρόμητο. Ο Πάος για ακόμη μια φορά έδειξε ότι πετάει και στην επίθεση, ότι διαθέτει πλουραλισμό στο σκοράρισμα, έβαλε δύο γκολ πόντων, ένα ο Μούρ, ένα ο Τάισον και ένα ο Μιαρός ο Τζίμας. Και ακόμη μια φορά έδειξε ότι διαθέτει πάρα πολύ ευκαιρίες στην επιθετικά και έχει δυνατότητα ο Λουτσέσκου να εναλλάσσει τους παίκτες του ξέροντας τον επιθετικό φορά πως όλοι μπορούν να προσφέρουν σημαντικά πράγματα εξωτικά και μόνο εξωτικά. Και πιστοποίησε ότι είναι γενικότερα φορμαρισμένα στην τελευταία μου στιγμή σε 4-10 Γιάννενα. Αυτό που ήθελε ο Πάοκ είναι να δείξει ότι η από τον Άρη στο πρώτο βέβαιο της Θεσσαλονίκης δεν είναι κακουμάρια της στιγμής. Αυτό δείχνει. Όμως τα κρίσιμα για τον Πάοκ έρχονται τώρα. Γιατί στα θεωρητικά πιο εύκολα παιχνίδια ο Πάοκ φέτος έχει πάρει πάρα πολύ καλό βαθμό. Δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο και στα ντέρμπι. Και τώρα είναι ένα μεγάλο τεστ χαρακτήρα για τον Πάοκ που μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώματος υποδέχεται όλες τις μεγάλες ομάδες στην Τούμπα. Σε μια Τούμπα βέβαια χωρίς κόσμο και αυτό φυσικά αφαιρεί πάρα πολύ από την δυναμική της έδρας του Πάοκ, όπως συζητάμε. Όμως έχει σίγουρα την ευκαιρία ο Πάοκ να ορίσει την μοίρα του. Την Κυριακή που μας έχει και παίζει με τον Παναθηναϊκό, στο κινησί, στο τέλος της προχωρήσεως από την Ιστορία Μουσική. Υπάρχει αμέσως μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ, το συγκεκριμένο με τέτοιο του κεφάλου, και υπάρχει και το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, το οποίο είναι στις 10 Φλεβάρι, είναι για την 23η αγωνιστική. Πάω το οποίο συνεχίζει να είναι στο βαθμό με τον Παναθηναϊκό του 44 βαθμού, γιατί ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-0 την Αστέρα Τρίπολης, σε ένα παιχνίδι βέβαια που αναγκάστηκε να προχωρήσει σε δύο αλλαγές λόγω των αγωνισμών, έφυγε σπόρα του και του Βέντης από την Ελλάδα.
Και όσο για την ΑΕΚ, είπαμε επιτέλους την Εζεκιέλ Πόνσε, γιατί στην Ένωση υπήρχε αυτή τη μουρμούρα που δεν έχει βγει ο Πόνσε με τις προθέσεις στην ΑΕΚ, και έτσι θα τρέχει. Όμως, το πρώτο και ώρα του βιβλίου, θα βγει το πρώτο 15 λεπτό, θα με μέχρι στο περιστέρι. Τα άλλα δύο ήταν ο Κάλεξ και ο Τζόνσον. Και ήταν γενικότερα ένα πολύ ευχάριστο απόγευμα αυτό που έδωσε το Ατρόμητο για την ΑΕΚ, η οποία μένει κοντά στην κορυφή, μένει στο μείον 2. Αυτή τη στιγμή είναι ο Πάο Παναθηναϊκός 44, είναι η ΑΕΚ 42 και ο Ολυμπιακός 38, έτσι έχουν τα πράγματα στην πρώτη τετράδα της Super League. Και είπαμε την επόμενη αγωνιστική, έχουμε την Πάο Παναθηναϊκός που συγχωρίζει. Και πάμε και τα υπόλοιπα παιχνίδια, Πανατολικός Λαμία, Πανσεραϊκός Βόλος, Κηφισιά Άρης, ΑΕΚ Όφη, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος και Ολυμπιακός ΠΑΣ Γιάννενα. Πανσεραϊκός πήρε πολύ πάνω στην Λίγη, όπως είπαμε νωρίτερα, δεύτερη επόμενη, που να ανεβάζει αρκετά στην Ολυμπία. Κηφισιά παραμένει στην τελευταία θέση μαζί με τα Γιάννενα. Εδώ ήταν μια νύχτα ανάσα που πήρε Όφη, κόντρα στον Πανατολικό, για να το αναφέρει μετά από αρκετό καιρό και πήγε στους 20 βαθμούς. Θυμίζω ότι οι πρώτες 6 ομάδες πάνε στα play-off και θα παλέψουν για τα τίτλα για τα βασικά εισιτήρια και οι υπόλοιπες ομάδες παίζουν στα play-out. Την Σαββατοκύριακο θα ολοκληρώνονται στις Για την κανονική διάρκεια να ολοκληρώνεται στις 26 αγωνιστικές. Φυσικά τα μεταγραφικά των ελληνικών ομάδων βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Κυρίως μέχρι στιγμής από το μεταγραφικό παράθυρο, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έχουν κινηθεί περισσότερο. Ο Ολυμπιακός γνωρίζουμε ότι έχει αποκτήσει τον Ναβάρο ως δανεικό από την Πόρτο, που σκοραρίθηκε 2 γκολ με τους Ερυθρόλευκους. Έχει αποκτήσει τον Ζέλσον Μαρτίνς, που σιγά σιγά παίρνει περισσότερα λεπτά συμμετοχής και περισσότερα παιχνίδια στα πόδια του. Και τώρα απέκτησε πακέτο τους δύο Πορτογάλους χαφ, οι οποίοι είπαμε ότι ήταν στην αποστολή στο παιχνίδι με τον Άρη, τον Τσικίνιο και τον Όρτα. Το Τσικίνιο τον είχε κλείσει από τώρα για το καλοκαίρι, έμενε ελεύθερος από την Μπενφίκα. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός πλήρωσε τους Πορτογάλους και τον έφερε από τώρα στην Ελλάδα. Με το που ήρθε, μπήκε κατευθείαν και στην αποστολή για τον Άρη, όπως ήρθε και ο Όρτα. Ένας πολύ ποιοτικός χαφ, ο οποίος έχει δοκιμαστεί και στην Αμερική, είχε φύγει για λίγο και πέρασε την Μπενφίκα. Ήταν στην Μπράγκα, γνωρίζεται καλά με τον Καρβαλιάλ και έρχεται και αυτός για να ενισχύσει τον Ολυμπιακό. Δύο σημαντικές προσθήκες για τον άξονα. Γενικότερα ο Ολυμπιακός χρειαζόταν ενίσχυση σε αρκετές θέσεις.
Μια από αυτές ήταν το center four, μια από αυτές ήταν τον extreme, πήρε και center four και extreme. Άλλη μια ήταν τα half, πήρε δύο half τώρα. Και στρέφεται το ενδιαφέρον στην ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας, όπου και εκεί δεδομένα ο Ολυμπιακός χρειάζεται να βελτιωθεί. Γιατί μην ξεχνάμε ότι εκτός από τα match του ελληνικού πρωταθλήματος υπάρχουν και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Έρχονται τα παιχνίδια με τη Φερεντσβάρος στα μέσα του Φλεβάρη. Ο Ολυμπιακός έχει βολιδοσκοπήσει αρκετές περιπτώσεις κεντρικών αμυντικών. Έχουν κάνει αρκετά ονόματα την εμφάνισή τους στα ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Ένα από αυτά που παίζει εδώ και αρκετές μέρες είναι ο Νταβίτ Κάρμο, ο center back της Πόρτο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, με συγχωρείτε, ο Ολυμπιακός έχει κλείσει τον Κάρμο για να έρθει από την Πορτογαλία και αυτός ως δανεικός. Και πάλι σύμφωνα με τα ίδια ρεπορτάζ θα τοποθετηθεί και μια αρκετά υψηλή ρήτρα αγοράς στα 15 εκατομμύρια. Πάντως ο Ολυμπιακός αυτό που τον ενδιαφέρει περισσότερο είναι να έχει τον Κάρμο τουλάχιστον για αυτό το δεύτερο μισό της σεζόν. Ωστόσο, κάποια τελευταία δημοσιεύματα κάνουν λόγο για το ότι η Πόρτο ίσως καθυστερήσει λίγο τον deal, καθώς ψάχνει να βρει τον αντικαταστάτη του Κάρμο και αυτή στο κέντρο της άμυνας. Και από εκεί πέρα έχουν ακουστεί πολλά άλλα ονόματα. Έχει ακουστεί ο Γκαστόν Ερνάντες από την Αργεντινή. Έχει ακουστεί ο Αλεξάνδρ Ντράγκοβιτς, ο center back του Ερυθρού Αστέρα, που πρόκειται και αυτός για μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Διεθνής, καθώς συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Αυστρίας. Έχει ακουστεί ο Γεράι Μίνα, φρέσκο όνομα, ο αμυντικός της Everton, σύμφωνα με το τούτο Μερκάτο. Γενικά παρελάβουν αρκετά ονόματα κεντρικών αμυντικών στα ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Έχουμε ακόμη δρόμο μέχρι το φινάλε τη μεταγραφική περίοδου, μέχρι 31 του Γενάρη. Επομένως, ο Ολυμπιακός θα αποκτήσει κατά πάσα πιθανότητα δύο center back. Και ο Παναθηναϊκός βέβαια αρκετά δραστήριος. Είχαμε μιλήσει για την απόκτηση του Ακαϊντίν, του Τούρκου στόπερ της Φενέρ, ο οποίος μάλιστα στον ντεμπούτο του με τον Παναθηναϊκό έπαιξε center four. Οι συνθήκες τα έφεραν έτσι. Στην παράταση του αγώνα με τον Ολυμπιακό για το κύπελο. Αλλά δεν σταμάτησε σε αυτόν ο Παναθηναϊκός. Απέκτησε ένα ακόμη center back από το τουρκικό πρωτάθλημα, τον Βίκτορ Ούγκο. Είχε ήδη αποκτήσει τον Λιμιό, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ταυτόχρονα ενισχύει και τον ελληνικό του κορμό. Και το πιο λαμπερό απόκτημα σίγουρα είναι αυτό του Μπακασέτα, ο οποίος μάλιστα σήμερα φτάνει, έφυγε από την Τουρκία και σήμερα φτάνει στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Έχει στείλει έτσι και τα πρώτα του μηνύματα στους φίλους του Τριφυλιού στα social media. Φυσικά αποτελεί πολύ μεγάλη προσθήκη του Παναθηναϊκού ο Μπακασέτας για την θέση του παίχτη πίσω από τον φορ για την μεσοεπιθετική γραμμή. Και υπάρχει και η περίπτωση του Νεμάνια Μαξίμοβιτς, του Σέρβου Χαφ, ο οποίος σύμφωνα με τα τελευταία πράσινα ρεπορτάζ παρουσιαζόταν κλεισμένος και αυτός από τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος κάνει τις οικονομικές υπερβάσεις, έχει κλείσει αρκετούς παίχτες για να ικανοποιήσει και τα θέλω του Φατίχ Τερίμ, με μοναδικό στόχο φυσικά να είναι πρωταθλητής στο τέλος της σεζόν, ένα τίτλος ο οποίος του έφυγε κυριολεκτικά μέσα από τα χέρια την περασμένη σεζόν, αλλά θέλει να μην αφήσει την φετινή ευκαιρία να περάσει έτσι φέτος. Και ενώ λέμε για τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, προέκυψε και μεταγραφική έκπληξη, αν μπορούμε να πούμε έκπληξη, και για τον ΠΑΟΚ, γιατί διαβάζω εδώ ότι τα έχει βρει σε όλα η ομάδα Θεσσαλονίκης με τον ακραίο back της Wolves, τον Γιόνι Ότο Κάστρο, έναν παίκτη ο οποίος παίζει στα άκρα της άμυνας, είναι δεξιοπόδαρος, έχει παραστάσεις από την Premier League, είναι στα 29 του, θα μείνει ελεύθερος από την Wolves. Πέρσι έπαιξε 18 μάτς στην Premier League, τα 14 ως βασικός. Φέτος δεν έχει παίξει πολύ, δεν είναι στα βασικά πλάνα των λύκων. Έχει παίξει 5 λεπτά στην Premier League και έχει και 2 90 λεπτά σε μάτς του Carabao Cup, του League Cup δηλαδή. Είπαμε προηγουμένως ότι ο ΠΑΟΚ είναι πολύ γεμάτος μεσοεπιθετικά και παίρνει λύσεις, παίρνει πράγματα από τους παίκτες του εκεί. Ένα από τα προβλήματα που έχει εντοπίσει ο Λουτσέσκου πάντως όσον αφορά τις θέσεις είναι η θέση του ακραίου μπακ, και γι' αυτό το λόγο έρχεται όπως όλα δείχνουν ο Γιόνι
για να βελτιώσει κι άλλο τον ΠΑΟΚ στην προσπάθεια που θα κάνει και εκείνος για την κατάκτηση του τίτλου. Η σεζόν έχει ακόμη πάρα πολύ δρόμο και στο τέλος της περίοδου θα κάνουμε την αποτίμηση, θα δούμε πώς ακριβώς και με πόσους παίχτες και με τι παίχτες ενισχύθηκαν οι κορυφαίες ελληνικές ομάδες. Αλλά ήδη είμαστε στις 22 του Γενάρη, έχουμε αρκετά πραγματάκια να σχολιάσουμε και η αλήθεια είναι ότι τα μεταγραφικά των ελληνικών ομάδων δεν θα απασχολήσει αρκετά μέσα στο Γενάρη, δεν είναι δηλαδή μια αδιάφορη μεταγραφική περίοδος αυτή. Είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή ότι σε αυτό το σημείο της σεζόν έχουν υπόψει στα δύο την αγωνιστική αυτή οι Άγγλοι για να έχουν και κάποιες ομάδες λίγο χρόνο να ξεκουραστούν, γιατί πραγματικά και μέσα στις γιορτές, Boxing Day κτλ. Αποχρεώσεις κύπελλα, λιγά, το είναι εξαντλητικό το πρόγραμμα, ιδιαίτερα για τις αγγλικές ομάδες, για όλες τις ομάδες, αλλά πάντα λίγο παραπάνω για τις αγγλικές. Επομένως είχαμε 4 παιχνίδια στην Αγγλία και άλλο ένα που διεξάγεται σήμερα και κλείνει αυτήν την αγωνιστική, τον Brighton Wolves, που θα αρχίσει στις 10 παρατέταρτο. Είχαμε την Arsenal να διαλύει με 5-0 την Crystal Palace και μετά από αρκετό καιρό να επιστρέφει στις νίκες, 2 γκολ ο Μαρτινέλη, ένα ο Τροσάρ, ένα ο Γκαμπριέλ Μαγκαλιάς που άνοιξε και το σκορ και το άλλο ήταν αυτό το γκολ του goalkeeper της Crystal Palace, του Henderson. Είχαμε νίκη της Bradford επί της Forest με 3-2 και η είδηση σε αυτό το μάτς ήταν ότι επέστρεψε στα γκόλ ο Ιβάν Τόνεϊ, ο οποίος είχε τιμωρηθεί για παράνομο στοιχηματισμό, ήταν αρκετούς μήνες εκτός, η τιμωρία του έληξε και με το που επέστρεψε στα γήπεδα σκόραρε κιόλας, ένα σημαντικό γκόλ για τον Τόνεϊ, τον οποίο ωρεύονται αρκετές ομάδες της Premier League. Sheffield United West Ham 2-2 και είχαμε και το 0-4 της Liverpool στην έδρα της Bournemouth στο Vitality Stadium με 2 γκολ του Núñez και 2 του Jota, η Liverpool η οποία δεν δυσκολεύτηκε, καθάρισε στο δεύτερο ημίχρονο να περάσει από την έδρα της Bournemouth και συνεχίζει στην κορυφή. Η Liverpool η οποία λαχτάρισε την απεργεμένη με τον δραματισμό του Σαλάχ στη διάρκεια του ενός αγώνα του με την Αίγυπτο στο κύπελλο Εθνών Αφρικής. Τελικά ο τραυματισμός δεν αποδείχθηκε τόσο σοβαρός όσο ενδεχομένως αρχικά να φοβήθηκαν οι άνθρωποι της Λίβερπουλ. Παρ' όλα αυτά, ο Σαλάχ γυρνάει στο Λίβερπουλ, φεύγει από την ακτέλεια παντοστού όπου γίνεται το τουρνουά και γυρνάει στο Λίβερπουλ, θα συνεχίσει την αποθεραπεία του εκεί. Και σε μια παράξενη απόφαση, δεν θυμάμαι να το έχουμε ξαναδεί, σε περίπτωση, όπως έγραψαν τα ρεπορτάζ, που είναι έτοιμος σε λίγες ημέρες και στο ενδεχόμενο που η Αίγυπτος θα έχει φτάσει στις τελικές φάσεις του κυπέλλου εθνών, δηλαδή είναι τελικά τελικό, τότε θα του δώσει η Λίβερπουλ την άδεια να γυρίσει
στην ακτή Ελεφαντοστού και να παίξει με την ομάδα του στον τελικό, με την Εθνική Αιγύπτου. Αυτό που την ενδιαφέρει πρωτίστως στη Λίβερπουλ, όπως καταλαβαίνετε, είναι να έχει το Σαλάχ σε καλή κατάσταση για το υπόλοιπο τη σεζόν, εννοείται. Δεν την ενδιαφέρει καμία Αίγυπτος. Αλλά φέρεται να έχει δώσει το OK, εάν προχωρήσει η Εθνική Ομάδα της Αιγύπτου, να αγωνιστεί ο Σαλάχ με εκείνη σε ημιτελικό ή τελικό. Η Λίβερπουλ είναι στην πρώτη αυτή τη στιγμή στην Αγγλία, με 48 βαθμούς, στο συν 5 από τη City που έχει παιχνίδι λιγότερο και είναι και μέσα σε όλες τις διοργανώσεις. Είναι και στο League Cup, στα ημιτελικά, είναι και στο κύπελο και φυσικά στο Europa League που συνεχίζει. Στην Ισπανία είχαμε μερικά φοβερά παιχνίδια των μεγάλων, και όταν λέω μεγάλων εννοώ και τη Ζιρόνα αυτή τη φορά, γιατί είναι στην κορυφή της Ισπανικού Πρωταθλήματος. Είχαμε πρώτα τη φοβερή ανατροπή του Ρεάλ που νίξε με 3-2 την Αλμερία ενώ έχανε 0-2 στο ημίχρονο. Η Ρεάλ, η οποία κάποια στιγμή θα έβγαζε και την κόπωση και την έβγαλε σε αυτό το παιχνίδι, είχε δώσει δύο παιχνίδια που πήγανε στην παράταση την τελευταία εβδομάδα με την Ατλέτικο. Το ένα για το Super Cup Ισπανίας στη Σαουδική Αραβία, το άλλο για το κύπελο, και τα δύο ήταν συγκλονιστικά παιχνίδια. Στο κύπελο αποκλείστηκε στην παράταση από την Ατλέτικο. Και έδωσε και ένα τελικό Super Cup με την Μπαρτσελόνα. Γενικότερα έδωσε σερή παιχνίδια υψηλών εντάσεων και απαιτήσεων και υποδέχθηκε την τελευταία Αλμερία. Ήταν κάκιση στο πρώτο ημίχρονο, δεν είχε ούτε σουτ στην εστία, δεν είχε ούτε μια απειλητική φάση. Η Αλμερία προηγήθηκε μόλις τα πρώτα δευτερόλεπτα 0-1 και έκανε και το 0-2 με απίστευτο γκολ προς το τέλος του ημίχρονου. Και η Ρεάλ έπρεπε να πιέσει για να ανατρέψει το σκορ του δεύτερου ημίχρονου. Σε ένα παιχνίδι που έγιναν τα πάντα. Κέρδισε στην αρχή πέναλτι η Ρεάλ μέσω VAR για χέρι αμυντικού της Αλμερίας στην περιοχή. Το εκτέλεσε εύστοχο ο Μπέλιγχαμ. Με το σκορ το 1-2 σκόραρε η Αλμερία το 1-3, όμως και πάλι πήγε στο βάρο διαιτητής γιατί υπήρξε φάουλ πάνω στον Μπέλιγχαμ στην αρχή της φάσης. Και στη συνέχεια ισοφάρισε η Ρεάλ σε 2-2 με γκολ του Βινίσιους που αρχικά ακυρώθηκε, αλλά στη συνέχεια μέτρησε αφού ξαναπήγε για τρίτη φορά στο βάρ ο διαιτητής. Ο Βινίσιους έβαλε τον γκολ όπως έκριναν οι διαιτητές, με τον νόμο και όχι με το χέρι σε αυτή την φάση. Και η Ρεάλ είχε πάρα πολλές ευκαιρίες να σκοράρει και τρίτο γκολ, κυρίως με τον Μπέλιγχαμ, ο οποίος πήγε να βάλει τον γκολ της σεζόν με έναν άποδο ψαλίδι. Ήταν άστοχος τελικά για πολύ λίγο, η μπάλα πέρασε λίγο δίπλα από το κάθετο αριστερό δοκάρι του γκολκίπερ της Αλμερία. Τελικά τον γκολ το βρήκε στο 99, γιατί είχαμε και πολλά λεπτά καθυστερήσεων με όλα αυτά, με τον Καρβαχάλ από ασίστ του Μπέλιγχαμ με κεφαλιά. Πάρα πολλά παράπονα για την διαιτησία από την Αλμερία, η οποία παλεύει για τη σωτηρία στην Ισπανία, δύσκολο να την κερδίσει, είναι αρκετά πίσω. Αλλά έχει πάρα πολλά παράπονα για την διαιτησία. Από την άλλη, στη Ρεάλ υποστηρίζουν ότι όλες οι υποδείξεις του διαιτητή κατόπιν παρέμβασης του VAR ήταν σωστές. Γενικότερα όμως ήταν ένα επεισοδιακό Σαββατοκύριακο στην Ισπανία, κυρίως Κυριακή, με το μάτς αυτό στον Μπερναμπέου, ανάμεσα στην Ρεάλ και την Αλμερία. 4 γκολ έβαλε πάντως η Μπαρτσελόνα στην έδρα της Μπέτης σε ένα παιχνίδι που ήταν 2-2 μέχρι το 90. Είχε προηγηθεί 0-2 η Μπαρτσελόνα και η σοφάρηση Μπέτης 2-2 με 2 γκολ του αναγεννημένου φέτος Σίσκο μέσα σε ένα τρίλεπτο, 56 μέχρι 59. Σε αυτό το παιχνίδι πάντως η Μπαρτσελόνα βρήκε το 2-3 στο 90 λεπτό και πέτυχε άλλο ένα γκολ στο 92 λεπτό, στις καθυστερήσεις δηλαδή. Για το τελικό 2-4 δεν ήρθε η επικράτηση εύκολα όσο μπορεί να πιστέψει κάποιος βλέποντας το τελικό σκορ. Ήταν πολύ μεγάλος αγώνας πάντως για την Μπαρτσελόνα ο Φεράν Τόρες που πέτυχε hat-trick. Και ήταν ένα αποτέλεσμα που είχε πάρα πολύ ανάγκη η Μπαρτσελόνα γιατί το κλίμα δεν ήταν το καλύτερο δυνατό. Ειδικά μετά και από την βαριά ήττα από την Ρεάλ στο τελικό του Ισπανικού Super Cup με 4-1. Και αργά το βράδυ είχαμε το παιχνίδι της Ζιρόνα με την Σεβίλη, όπου η Τζιρόνα πραγματικά έδειξε για ακόμη μια φορά πως είναι μια από τις ομάδες που παίζουν το καλύτερο ποδόσφαιρο στην Ευρώπη. Πέρασε ξανά στην κορυφή του Ισπανικού Πρωταθλήματος, έστω και αν έχει ένα παιχνίδι περισσότερο από την Ρεάλ. Διέλυσε με 5-1 την Σεβίλη, η οποία έκανε το λάθος να προηγηθεί. Προηγήθηκε με τον Ρομέρο στο 10 και από εκεί και πέρα μέχρι το 19, δηλαδή μέσα σε ούτε 10 λεπτά, ήταν πίσω στο σκορ με 3-1. Με hat-trick του Ντόβμπικ, ο οποίος μέσα σε ένα εξάλεπτο πέτυχε 3 γκολ, αλλά δεν είναι ρεκόρ αυτό, ούτε καν στην Ισπανία. Το ρεκόρ το έχει ο Μπεμπέτο και ο Γκαμεϊρό.
με hat-trick που είχαν πετύχει λίγο κάτω από τα 5 λεπτά, αν δεν κάνω λάθος. Ο Μπεμπέτο το 95 με τη Λακορούνια, ο Γκαμεϊρό το 2017 με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Και βγήκε και άλλα δύο γκολ η Τζιρόνα με τον Τζιγκάνκοφ και τον Στουάνι. Η Σεβίλη είναι σε κάκιστη κατάσταση όλη τη σεζόν. Απειλείται με υποβιβασμό στην Ισπανία, η ομάδα που πριν από λίγο δεν κατέκτησε το Europa League. Αλλά τι να πει κάποιος για την Τζιρόνα που πραγματικά συνεχίζει και εντυπωσιάζει. Βρισκόμαστε στο ξεκίνημα ουσιαστικά του δεύτερου γύρου και δεν λέει να αφήσει την κορυφή η Τζιρόνα. Είναι στο σύνενα τη Ρεάλ, έστω και αν ξαναλέω η Ρεάλ έχει παιχνίδι λιγότερο. Στην Ιταλία είχαμε μισή αγωνιστική, κουτσί μάλλον αγωνιστική για να το πούμε έτσι, γιατί διεξάγεται αυτές τις μέρες και το Final Four του Ιταλικού Super Cup και αυτό στη Σαουδική Αραβία. Είναι Νάπολι-Ίντερ ο τελικός και είναι απόψε. Αλλά σε αυτή την αγωνιστική είχαμε μια σπουδαία ανατροπή για τη Μίλαν, το 2-3 κόντρα στην Ουντινέζε. Βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-1 στο 62 η Μίλαν και το γύρισε το μάτς σε 2-3 με γκολ του Γιώβιτς 83 και του Καφόρ στις καθυστερήσεις, το τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Σε ένα μάτς πάντως που θα το θυμούνται πολύ όχι για αυτήν την ανατροπή της Μίλαν, αλλά για την ρατσιστική επίθεση που δέχθηκε ο δρομοφύλακας των Ρωσονέρι, ο Μάικ Μενιάν, ο οποίος αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το γήπεδο και αυτός και μαζί και όλη η ομάδα και οι συμπαίκτες του, από τη στιγμή που ο διαιτητής είχε πει στο διαιτητή ότι δέχεται ρατσιστικές εκφράσεις, ρατσιστικά μηνύματα από τους φιλάθλους της Ουντινέζε, δεν έκανε κάτι ο διαιτητής και πήρε τη φάση πάνω του, πήρε την πρωτοβουλία και αποχώρησε ο Μενιάν μαζί με τους συμπαίκτες του, γύρισαν σε συνέχεια δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο και συνεχίστηκε το παιχνίδι για να έρθει η ανατροπή της Μίλαν. Ο Μενιάν έστειλε βέβαια το δικό του μήνυμα κατά του ρατσισμού ξανά στους φίλους του ποδοσφαίρου και μάλιστα προς τιμή της οι άνθρωποι της Ουντινέζε βρήκανε, οι άνθρωποι ήταν αυτοί οι οποίοι επιτέθηκαν ρατσιστικά στο Μενιάν και τους απέκλεισε από το γήπεδο, από τις υπόλοιπες αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας. Είχαμε το πρώτο μάτς της Ρώμα στη μετά Μουρίνιο εποχή, γιατί την περασμένη Τρίτη έγινε γνωστό ότι απολύθηκε ο Μουρίνιο από τον πάγκο της Ρώμα, αφήνοντας πάντως παρακαταθήκη ένα Conference League, το πρώτο στην ιστορία στην νεότερη αυτή διοργάνωση και πρώτο κύπελο της Ρώμα γενικότερα μετά από 14 χρόνια και μια πορεία σε ένα τελικό Europa League πέρσι. Η Ρώμα που νίκησε 2-1 τη Βερόνα με γκολ του Λουκάκου στο 19 και του Πελεγκρίνου στο 25. Και ήταν τον ντεμπούτο αυτό στον πάγκο της Ρώμα για τον Ντερόσι. Η Ρώμα εμπιστεύτηκε ένα δικό της παιδί, πολύ δικό της παιδί, τον Ντανιέλε Ντερόσι, το μεγάλο επαρχικό στην εποχή του τότε και αρχηγό στην συνέχεια. Και ξεχωρίζει επίσης και η νίκη της Γιουβέντους στην έδρα της Λέτσε με 0-3, με δύο γκολ από τον Βλάχοβιτς και ένα από τον Μπρέμερ. Και να πούμε εδώ ότι ο Βλάχοβιτς άφησε πίσω του ένα μάλλον μέτριο, θα λέγαμε, 2023. Και έχει μπει πολύ δυναμικά στο 2024. Έχει σκοράρει 5 τέρματα, αν δεν έχω χάσει κάτι, στο μέτρημα, μέσα στο 2024. Και για δεύτερο συνεχόμενο μάτι στο πρωτάθλημα, σκοράρει 2 γκολ. Σκοράρει ντοπιέτα, που λένε και οι Ιταλοί. Είχε 2 γκολ με την Σασουόλο την Τρίτη. 2 γκολ τώρα και με την Λέτσε και έφτασε τα 11. Και είναι δεύτερος σκόρερ στο πρωτάθλημα πίσω από τον άπιαστο φέτος Λαουτάρο Μαρτίνες της Ίντερ. Η Γιουβέντους ανέβηκε προσωρινά στην κορυφή, αλλά έχει ένα παιχνίδι παραπάνω από την Ίντερ, που στις 9 παίζει τελικό Super Cup Ιταλίας με την Νάπολη. Χρειάστηκε η Ίντερ να αποκλείσει την Φιωρεντίνα, γιατί είχε την τελική φάση κατά πρόπο των Ισπανών το Ιταλικό Super Cup. Νίξε τη Φιωρεντίνα 3-0, νίξε τη Λάτσιο, με συγχωρείτε, 3-0 η Ίντερ στον ημιτελικό και η Νάπολη νίκησε με 3-0 τη Φιωρεντίνα.
δούμε σε δύο πράγματα αυτό το Σαββατοκυριακό. Πρώτα είναι η ήττα της Bayern αναπάντεχη μέσα στο Μόναχο κιόλας από την Werder Bremen με 1-0 με γκολ του Weiser στο 59. Τι κι αν έχασε η Bayern αρκετές ευκαιρίες, τι κι αν είχε αρκετές τελικές, ούτε ο Harry Kane, ούτε ο Sané, ούτε κανένας άλλος από τους αστέρες της μπόρεσε να δώσει την λύση. Πολύ άσχημο αποτέλεσμα για την Bayern, γιατί την αφήνει και πολύ και πίσω στη μάχη του τίτλου. Σε μια μάχη που πρωτοπόρος είναι η Leverkusen και πώς να μην είναι. Η Leverkusen, η οποία είναι η μοναδική αίτητη ομάδα σε όλα τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και δείχνει ότι ακόμα και στα δύσκολα, ακόμα και όταν τα παιχνίδια τη στραβώνουν, έχει πραγματικά τις λύσεις. Όταν επανεκκίνησε η Bundesliga, η περασμένη αγωνιστική, βρήκε το γκολ κόντρα στην Augsburg στο 94 με τον Παλάσιο για να φύγει νικήτρια, να φύγει με το διπλό. Και τώρα με την Λειψία βρήκε το γκολ της νίκης στο 91 με τον Καπιέ σε ένα παιχνίδι όπου έμεινε δύο φορές πίσω στο σκορ. Γιατί η Λειψία προηγήθηκε με τον Σίμονς, η Leverkusen ισοφάρισε στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου με τον Τέλα, ο οποίος μάλιστα είχε μπει σαν αλλαγή στη θέση του Φρίμπονγκ που αποχώρησε, τραυματίας. Ξαναπροηγήθηκε η Λειψία με τον Οπεντά στο 56 και εκεί η Leverkusen έφερε τα πάνω κάτω με γκολ του Τα στο 63 και του άλλου του αμυντικού του Νκαπιέ στο 90-1. Από μια κακή αμυντική λειτουργία της Λειψίας, εστημένο τις καθυστερήσεις. Περιμένω να ήταν ένα ωραίο μάτσο αυτό, γιατί είναι και δύο ομάδες πολύ επιθετικές. Η Leverkusen έχει και τα προβλήματά της, δεν έχει και τον Boniface που αρχικά έφυγε για το κύπελλο Εθνών Αφρικής και συνέχεια δραματίστηκε. Αλλά βλέπετε ότι ακόμα και έτσι, ακόμα και με τις τόσες δυσκολίες, βρίσκεται τον τρόπο να παραμένει στην κορυφή. Κανείς δεν ξέρει αν θα τα καταφέρει μέχρι το τέλος. Ακόμη έχει πάρα πολύ δρόμο το γερμανικό πρωτάθλημα. Τώρα ξεκίνησε ο δεύτερος γύρος ουσιαστικά. Αλλά αυτή τη στιγμή και σε συνδυασμό με την ήττα της Bayern από τη Werder είναι στο σύν 7. Βέβαια η Bayern έχει παιχνίδι που χρωστάει και θα το δώσει στα μέσα αυτής της εβδομάδας. Στην Τετάρτη στις 9.30 είναι κόντρα στην Union Βερολίνου το μάτς που χρωστάει και καταλαβαίνετε ότι είναι τελικός για την Bayern αυτός. Πρέπει οπωσδήποτε να νικήσει, να πάει στο πλήν 4 από τη Leverkusen και να συνεχίσει να κυνηγάει την ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο, που πραγματικά έχει κάνει φοβερή δουλειά ο Ισπανός προπονητής. Πήρε μια Leverkusen η οποία βρισκόταν στις τελευταίες θέσεις, βρισκόταν στην ανυπολιψία πέρσι, την βελτίωσε απίστευτα, την έφτασε μέχρι την 6η θέση στη Γερμανία για να τη βγάλει στο Europa League και στο Europa League πέρσι την έφτασε μέχρι τα ημιτελικά. Και φέτος είναι μέσα στο Europa League και έτσι όπως πάνε τα πράγματα από τα φαβορί για να φτάσει πολύ μακριά στην διοργάνωση. Είναι στην κορυφή του γερμανικού ποδοσφαίρου, παίζει απίστευτο ποδόσφαιρο, βρίσκει assist και γκολ ακόμα και από τα back της, που είναι φοβερά, Φρίμπονγκ και Γκριμάλντο. Βάζει γκολ πολλά, η επιθετική λειτουργία είναι εξαιρετική, όλη η λειτουργία της Leverkusen γενικότερα είναι εξαιρετική και είναι από τα πιο αξιοπρόσεκτα project στη φετινή σεζόν. Μένει να δούμε πού θα οδηγήσει το project αυτό την Leverkusen.
κλείνοντας, να πούμε πως χθες είχαμε και ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι λίγο πιο κάτω από εδώ, στο γήπεδο της Νέας Βέρνης. Πανιώνιος προοδευτικής, ένα μάτσο που ο Πανιώνιος το πήρε με 2-1 και σε συνδυασμό με την ισοπαλία του Εθνικού. Ήταν παιχνίδι για την Γάμα Εθνική αυτό, για την 19η αγωνιστική Γάμα Εθνική, συγγνώμη λοιπόν, του Πανιωνίου, το τεταρτόμιλο. Σε συνδυασμό με τη λευκή ισοπαλία του Εθνικού με τον ΑΟ Ιπάτου, ο Πανιώνιος πήγε τη διαφορά του από τον δεύτερο Εθνικό στους 7 βαθμούς. Επομένως, ήταν πάρα πολύ σημαντικό το αποτέλεσμα, η νίκη του Πανιωνίου επί της προοδευτικής από όλες τις απόψεις. Και μην ξεχνάμε ότι ήταν η νίκη της μοναδικής ομάδας που είναι εθνικής φέτος, η προοδευτική εθνική των Πανιώνιων στην πρεμιέρα της Γάμα Εθνικής, που ουσιαστικά ήταν δεύτερο παιχνίδι, δεύτερη αγωνιστική, γιατί είχε αναβληθεί το πρώτο παιχνίδι του Πανιώνιου με τον Περαμαϊκό. Δεν είχε αλήθεια ο Πανιώνιος μετά από την ήττα του στον Κορυδαλό. Πήρε μια ρεβάνς κόντρα στην προοδευτική και είναι στο σύν 7 πλέον από τον Εθνικό. Πάρα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα. Ο Πανιώνιος, ο οποίος και στον μπάσκετ απολαμβάνει την ανοιχτή του κορυφή στην Elite League, όπου εκεί αγωνίζεται και ο Μίλωνας, θυμίζω, έχασε στο σχηματάρι με 93-98 ο Μίλωνας, είναι πιο κάτω, το ρεκόρ είναι στο 17. Ο Πανιώνιος στον μπάσκετ βρίσκεται και στο Final 8 του κυπέλου, που θα γίνει το Φλεβάρι στο Ηράκλειο για δεύτερη χρονιά, για δεύτερη φορά το UNICEF Trophy, το κύπελο μεταξύ ομάδων πρώτων κατηγοριών που δίνει και εισιτήριο για το Final 8 του κυπέλου Ελλάδος. Ο Πανιώνιος εκεί θα συναντήσει τον Προμηθέα και γενικότερα θα βρίσκεται ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες του ελληνικού μπάσκετ. Στο βόλεϊ, ο Πανιώνιος αυτό το Σαββατοκύριακο είχε πανηγύρισε άλλη μια επιτυχία στις γυναίκες, οι οποίες έκαναν το 13-13, νίκησαν στην έδρα του Πορφύρα, συνεχίζουν απτόητες το στόχο για την κατάκτηση πρώτης θέσης που δίνει άνοδο απευθείας στην Volley League, πρώτη κατηγορία. Οι άντρες έχασαν, ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι έτσι κι αλλιώς, στο Βαρύκας, στο Λίσβο, που είναι πρωτοπόρος στην Pre-League, αλλά συνεχίζουν την μάχη, συνεχίζει την μάχη και η ανδρική ομάδα Volley του Πανιωνίου. Όσον αφορά τώρα το Μίλωνα, η ανδρική ομάδα έχασε χθες στη Θεσσαλονίκη από τον ΠΑΟΚ με 3-0, πλήρωσε νομίζω και την κόπωση που είχε από το match με την ΝΑΔ μεσοβδόμαδα την περασμένη Τρίτη για την ακρίβεια, ένα παιχνίδι που κρίθηκε στα 6 σετ και ο Μίλωνας πήρε αυτή την χρυσή πρόκριση στο χρυσό σετ και είναι κάτι το οποίο αρχίζει να σταθούμε. Είχε πολλά χρόνια μια ομάδα της Νέας Μύρνης να φτάσει σε τόσο μεγάλη επιτυχία στην Ευρώπη. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι είχαμε τη φοβερή πορεία πέρσι του Πανιωνίου στο Πόλο. Ωστόσο, όσον αφορά τα υπόλοιπα αθλήματα, βόλεϊ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο φυσικά, είναι κάτι αξιοθαύμαστο και φυσικά είναι αξιοθαύμαστη αυτή η επιτυχία του Μίλωνα, αν υπολογίσει κανείς ότι πριν από λίγα χρόνια η ομάδα αγωνιζόταν στο πρωτάθλημα της ΕΣΠΕΔΑ, στην τοπική δηλαδή κατηγορία. Ο Μίλωνας, ο οποίος πλέον θα παίξει με τη γερμανική Lüneburg στα προημιτελικά του Σεφ Καπ. Το πρώτο παιχνίδι έχει οριστεί στις 31 του Γενάρη, την επόμενη Τετάρτη, την άλλη Τετάρτη. Και η ρεβάνς είναι στο πλούσιο πέρσης, είναι κάτι που μπορεί να εκμεταλλευτεί ο Μίλωνας αυτό. Τη ρεβάνς που θα γίνει στο κρύο πέρσης, που πάντα δημιουργείται μια πολύ ζεστή ατμόσφαιρα. Και το ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι ότι σε περίπτωση που ο Μίλωνας περάσει, θα συναντήσει στα ημιτελικά του Σεφ Καπ, μία ανάσα πριν από τον τελικό δηλαδή, τον νικητή του ζευγαριού, Ολυμπιακός Αρκάς Σμύρνης. Ο Ολυμπιακός παίζει με την τουρκική ομάδα, πολύ δύσκολη αποστολή και για τους ερυθρόλευκους. Σε περίπτωση πάντως που και οι δύο ελληνικές ομάδες περάσουν, θα έχουμε ελληνικό εμφύλιο, όπως ελληνικό εμφύλιο είχαμε στον ημιτελικό του Challenge Cup πέρσι με τη συναρπαστική σειρά Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Λοιπόν, για να δούμε τι θα γίνει. Καλή επιτυχία και στις δύο αυτές ελληνικές ομάδες, τα παιχνίδια τους που έρχονται την άλλη εβδομάδα, τα πρώτα αυτά match. Και επίσης να πούμε, όσο μιλάμε για το Μίλωνα, ότι η μεγάλη επιτυχία πανηγύρισε και η γυναικεία ομάδα βόλεϊ, η οποία νίκησε την Απόλλωνα Καλαμάτας με 3-1, ούσα πολύ κυριαρχική στα 3 από τα 4 σετ. Τσοφαρίστηκε προσωρινά από τον Απόλλωνα, αλλά πήρε τα δύο επόμενα για το 3-1, το τελικό 3-1, και ήταν μια νίκη που την πάει στο συν 3 από την Απόλλωνα Καλαμάτας, ισοβαθμούσαν δύο ομάδες, γι' αυτό ήταν πολύ σημαντικό το παιχνίδι, ήταν ντέρμπι ουσιαστικά. Με αυτή τη νίκη παίρνει σοβαρό πλεονέκτημα ο Μίλωνας για την κατάκτηση τουλάχιστον της τρίτης θέσης, που του δίνει πλεονέκτημα έδρας στα play-off ανόδου τουλάχιστον για την ημιτελική φάση, την πρώτη, όπου δεν αποκλείεται να βρει και τον Απόλλωνα Καλαμάτας σε αυτή τη μάχη. Και κοιτάει ο Μίλωνας, ήταν η 8η συνεχόμενη νίκη, τρέχει ένα πολύ καλό σερί ο Μίλωνας. Κοιτάει και τη δεύτερη θέση, όπου εκεί βρίσκονται οι Αμαζόνες, που είναι στο συν 3 από το Μίλωνα. 32 βαθμούς έχουν οι Αμαζόνες, 29 ο Μίλωνας.
τις οποίες η ομάδα της Νέας Μίας αντιμετωπίζει στη Νέα Ερυθρέα το επόμενο Σάββατο. Πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι και αυτό. Οι Αμαζόνες είχαν νικήσει από το Μήλωνα με 1-3. Ένα παιχνίδι ακόμη τελικός για την ομάδα του Γιώργου Δεναξά, που θα ήθελε πάρα πολύ. Ενισχύθηκε και με την Ρωσίρ Καλντερόν, την Κουβανία Κρέα, που είχε συνδέσει δίδυμο κουβανών εκεί με την Σάντος. Θα ήθελε πάρα πολύ ο Μήλωνας να πανηγυρίσει στο τέλος της σεζόν την άνοδο στην Volley League, μια χρονιά μετά την άνοδο στην Pre-League. Πάντως, για να γυρίσω πάλι στο αντρικό βόλεϊ, η αντρική ομάδα έζησε πολύ μεγάλες στιγμές την περασμένη Τετάρτη, όταν ήρθε από τη Γαλλία στο Ελευθέριο Βενιζέλος και οι άνθρωποι του Μήλων έτσι της επιφύλασαν μια πολύ θερμή υποδοχή από κάτι που σπάνια βλέπουμε και δεν το έχει ξαναζήσει κιόλας ο Μήλωνας να γίνεται το όνομά του γνωστό στην Ευρώπη με την φετινή του πορεία που έχει κάνει στο ΣΕΦΚΑΠ. Και να δημιουργούνται παράλληλα και νέοι φίλοι της ομάδας σε κάτι που φεύγει από τα στενά όρια του βόλεϊ και πηγαίνει γενικότερα στα πλαίσια του αθλητισμού. Είναι πολύ ωραίο να δημιουργούνται γενικότερα νέοι φίλοι και νέοι υποστηρικτές και φυσικά είναι μια διάκριση και για ολόκληρο τον ελληνικό αθλητισμό πολύ σημαντική η φετινή πορεία του Μήλωνα στο Σεφ Κάπ. Λοιπόν, κάπου εδώ θα αποχαιρετιστούμε. Ο Ανδρέας Λεκάκης ήταν μαζί σας αυτή την ώρα, εδώ από το απόγευμα Δευτέρα, στην εκπομπή Πρώτος Σκόρερ. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη Δευτέρα. Εδώ πάντα με συζήτηση για όλη την αθλητική επικαιρότητα. Γεια σας, καλό βράδυ, καλή εβδομάδα.